Και να και παραλήψεις διαπιστώνονται στη δεσμή μέτρων στήριξης και αποκατάστασης των περιοχών της Κρήτης που επλήγησαν από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου. Οι αποζημιώσεις αφορούν αφενός το στεγαστικό σκέλος και αφετέρου τις οικοσκευές και τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποστεί καταστροφές. Ωστόσο, και οι εργαζόμενοι που θα βρεθούν άνεργοι δεν λαμβάνεται καμία μέρημνα. Οι κλειστές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν πάθει ζημιά αλλά ουσιαστικά είναι νεκρές, δεν μπορούν να αποζημιωθούν. Ερωτήματα προκύπτουν και σε ό,τι αφορά τη στεγαστική αρρωγή, ενώ πρόσθετο βάρος προκαλεί το γεγονός πως η κρατική στήριξη επιστρέφεται και μάλιστα σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις εντόκως. Μεγάλο σκόπελο και σε αυτή την περίπτωση η γραφειοκρατία. Προκαταβάλλει με κάποια χρήματα που είναι μέχρι 14.000 ευρώ ανάλογα με τη ζημιά, όμως δεν λέει τι θα γίνουν εάν δεν προχωρήσει η στεγαστική αποκατάσταση. Δηλαδή, αν δεν βγουν οικοδομικές άδειες, εάν κάποιος δεν προχωρήσει την αποκατάσταση. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε η γραφειοκρατία της επόμενης μέρας, διότι σαφέστατα μιλάει μέσα για φάκελο, άρα θα πάει στα χρήματα την προκαταβολή, αλλά μέσα σε ένα χρονικό διάστημα πρέπει να υποβληθεί φάκελος που θα περιλαμβάνει οικοδομικές άδειες, άδειες αποκαταστάσεων, θέματα πώς θα τρέξουν, με τι προσωπικό, με τι γραφειοκρατία, πώς θα ξεμπερδέψουμε όλα αυτά. Αναφορικά με τον ΕΝΦΙΑ, τα ακίνητα που έχουν αποδεδειγμένα καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, απαλλάσσονται για μία τριετία. Οι απαλλάσσεις στα κτίρια τα οποία έχουν καταστραφεί έχουν πάθει ζημιές. Το οποίο πώς γίνεται, δηλώνεται. Και δηλώνεται μέσα στο πρόγραμμα αρρωγή, υπάρχει ειδική παράμετρο που δηλώνεται τα χτίσματα που υπάρχουν καταστροφή. Δηλαδή, ένα χτίσμα που έχει ένα σεισμόπληκτο που το έχει στην Ιεράπετρα ή το έχει στο Ηράκλειο, αυτό θα πληρώσει έμφυα άσχετα αν δεν έχει επιχείρηση, άσχετα αν δεν έχει δουλειά. Άρα δεν του κάνει ολική απαραγή, κάνει μόνο για τα χτίρια που είναι στην οριοθετημένη περιοχή που έχουν καταστραφεί. Η στεγαστική αρρωγή αφορά τόσο την πρώτη κατοικία όσο και τη δευτερεύουσα υπό προϋποθέσεις.